Κάτσε λίγο, αυτό το game θα έχει πιο ενδιαφέρον γενικά. CBI, εντωμεταξύ αυτός ο Ζόγκο Λεντόζο είναι ο Γάλλος, ο Άντρικ Πόνι Κλέντε. Και γράφανε, πρέπει να είχαν μπει και Γάλλοι στο... Εντωμεταξύ, αυτό είναι πολύ καλή μαγιά που έχει γίνει. Με το... που έχουμε κάνει στο GLL, έχει αναγνωριστεί αρκετά. Και έρχονται να παίξουν από όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμη και από Τουρκία, ας πούμε. Νέα ταλέντα. Και αυτό τι κάνει, εκτός το ότι δίνει ευκαιρία στα παιδιά και ανανεώνεται λίγο ελληνική σκηνή με φρέσκο αίμα κτλ. Που είναι καλή φάση, φέρνει και κόσμο, viewers από το εξωτερικό. Έτσι, αυτό είναι καλή μαγιά. Δηλαδή μπαίνουν από Λιθουανία, από Εστονία, από Γαλλία, από Τουρκία, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί κτλ. Και ανανεώνεται και το Twitch. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ωραία μαγιά. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η αίσθηση τη πολυπολιτισμικότητα στο League of Legends. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, πολύ έτσι πιο εξευρωπαϊσμένο τουρνουά έχει εξελιχθεί σε πιο εξευρωπαϊσμένο league, ξέρω εγώ. Είναι καλή μαγιά, δεν ξέρω. Πάμε λίγο. Νομίζω είναι καλό. Karma top με Liandris, Demonic, Embrace, Spirit, Vistage, Staff of Flame, Wuthering και Unbroken. Ναι, καμπακίπο. Για πάμε λίγο. Γι' αυτό και εσύ μάθε τους Γάλλους πώς παίζει το top. Καλά, με τον Ζόγκο Λεντόζο τον έχω φαρμάρει πολλές φορές σε όλο και εντάξει, δεν θα είναι πρόβλημα να το φαρμάρω και στο Greek Legend. Θέλω να δω πολύ Zero λακτικά να είναι, γιατί δεν το έχω δει. Μην μου κάνετε spoil, δεν ξέρω ποιος έχει κερδίσει αυτό το match. Στα άλλα ξέρω, μόνο σε αυτό το ξέρω. Είναι Ζόγκο Λεντόζο, Sneaky Lemon, Τσιπεράκος, Check Feeder, bla bla. Εντάξει, πολλά υποσχόμενο roster. Νομίζω Zero Lag όμως έχουν πιο καλό roster, δεν ξέρω. Κάνουν Eclat, Panther, bla bla bla. Για να δούμε. Last pick το top. Οκ, last pick ο Γάλλος, ο Μπακέτο, ο Βρομάς, ξέρω εγώ πώς το λέει. Σχολίασε λίγο τον πάνω ότι ήταν Τζέιμπλη για χθες. Και ο Μπρόμ είναι επιλογή για τον Σπίτι. Ρε παιδιά, όντως τώρα το είδα. Γιατί είναι ο Νότιλος μπαν? Εμάς μας ενημέρωσαν ότι το Νότιλος είναι... δεν μπορείς να το πικάρεις, δεν επιτρέπεται. Γιατί έχει κάποιο bug, κάτι δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό. Η ισοπαλία ήρθε. Είμαι gold 1 τώρα με η Narly Sin και βλέπω ότι όσο και να παίξει το pick δεν κουβαλάει την πρωτίζα αρχίσα παίζω. Κοίτα, ζούγκλα μπρο, αν θες να ανέβεις, παίζεις τα λίγια ρέξα για μένα, να ξέρεις. Τα λίγια ρέξα ή Όλαφ. Τα τρία πιο σπασμένα στη ζούγκλα. Τα λίγια ρέξα ή Όλαφ είναι καρασπασμένα, να ξέρεις. By far στη ζούγκλα. Και εδώ νομίζω ότι το που είπατε πικάρει Nar Blind. Οκ. Και Victor Vs. Victor vs. Zoe. Ο Τσιπεράκος και ο Πέπε είναι νομίζω οι καλύτεροι Zoe players στην Ελλάδα γενικά. Οπότε από το draft ίσως να πω ότι κερδίζουν οι CBI καθαρά λόγω του Zoe. Αλλά θα το δούμε, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι το Zoe θα παίξει πολύ ρόλο σε αυτό το game. Γιατί και ο Τσιπεράκος και ο Πέπε παίζουν γαμάτο Zoe. Και ο Deluxe βασικά. Αυτοί οι τρεις είναι όλοι πολύ δυνατοί Zoe players. Malphite εναντίον Nar. Είναι καλό. Είναι καλό. Το Malphite εναντίον Nar είναι καλό. Απλώς εναντίον Olaf και Nar και Victor είναι πολύ μέτριο. Τώρα, δηλαδή τώρα που είδα το Malphite. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Δηλαδή, περίεργο τραφτάκι. Το Malphite είναι πολύ περίεργο vs Nar. Δεν είναι κακό, ούτε πολύ καλό, αλλά. Περίμενα να δω λίγο. Με committee παίζει ο Malphite. Τα βλέπετε κανονικά το game, έτσι. Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο να δω. Ξεκινάει ο Olaf, ξεκινάει από Blue. Οκ. Delito με Dora Shield και Fleet Footwork. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Όχι τόσο παθητικό gameplay. Οκ, δεν ξέρω, πραγματικά. Όχι τόσο παθητικό gameplay. Είναι too much, δηλαδή και Dora Shield και Fleet Footwork, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Είναι too much. Δηλαδή, το Dora Shield πλέον που δίνει Omnivamp είναι πολύ καλό στο Nar. Ο tutorial εδώ. Ναι. Κάνει εδώ flash. Πήραν το χείλου γαγά εδώ. Κοίτα, με longsword ξεκίνησε άλλος. Κοίτα, γενικά από τον Καγκάι και βασικά από τον Καγκάι και το tutorial εγώ έχω υψηλές απαιτήσεις. Έχω πάρα πολλές απαιτήσεις. Δηλαδή όταν τους βλέπω θέλω να στον πάρουν το lane τους. Τώρα ας πούμε που μπαίνω και βλέπω πρώτο game ότι τρώνε ξύλο level 1, με ξυνίζει λίγο κάπως. Με κάνει να νιώθω ότι έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους. Αλλά τώρα εντάξει, είναι μόνο το level 1, δεν ξέρω. Συνήθως το level 1 κρίνει πολλά στο bot lane.
Γνώμη που το GTX είναι πάνω από το GLL και το μπακαλιάρο είναι απλά ένα meme σύμφωνα με του mods. άστε, εντάξει ρε, μπρο, μετά εγώ είμαι κακό, α το κάμψε το. Μετά είμαι εγώ κακό. Ο Ναύκελα είναι σμέρφερ. Ο Ναύκελα που είναι εδώ, δεν τον βλέπω. Ο Ναύκελα. Το νιώθει μέσα μα, ρίφταν σε πιάσει. Σε ποια ομάδα παίζει τώρα. Θα πρέπει να βοηθήσει τον Τσιπεράκο. Ο Ναύκελα, σε ποια ομάδα παίζει, δεν θυμάμαι. Game Space. Εχθέ εμεί βίε Ναύκελα παίζαμε. Και επίση η Ζώη σπαμάρει συνέχεια και όλα αυτά τα Summoner Spell. Και άμα έχει και ένα Ludens, μπορεί να περνά πάρα. Κάτσε λίγο να χαμηλώσω και το κλιματιστικό γιατί έχει πάρει μπρο αυτό και. Και για να κάνει το κλιματιστικό το έχω βάλει 30 και ζεσταίνει κάπω. Έχασε το κάνον επειδή μπάγκαρε το Ototak. Αλλάκι. Αυτό είναι κρώμα. Είναι το. Εν τω μεταξύ, τον μπρο με εμένα μου αρέσει πολύ στο support, δεν ξέρω. Γενικότερα σε ρε, δηλαδή να το προκάρεις. Για να δούμε πώς πάει αυτό το game, θέλω να το δω αναλυτικά. Όλα αυτό τώρα VS Kane. Ο Red Kane γενικά είναι πολύ δυνατός, αλλά ο Olaf είναι επίσης καρασπασμένος. Ο Olaf, στον Olaf δείτε μια μαγιά που υπάρχει, τι κάνουνε. Ο Olaf είναι που είναι σπασμένος γενικά, το ξέρετε όλοι αυτό και το early του είναι ακραία καλό. Ειδικά στο 6 level δεν χάνει από τίποτα, ξέρω εγώ. Τελείτο συνταξιούχος εδώ θα περάσει τα trades. Κοίτα, το ένα support κάνει 1 vs 1 το άλλο. Οπα, ωραίο το τζεκί. Ο Gagai έχει flash εδώ και δεν θα το παίξει ψύχρεμα. Εδώ έπρεπε να πάρουν kill αυτοί, αλλά κάτι κάναν περίεργο, άλλαξαν το τέτοιο. Δεν πέθανε κάπως, δεν είχε αντίστοιχα και τα spell. Τι έλεγα, περίμενε λίγο, τι ήθελα να πω. Για να στερήσουν κάποια minions. Α, ναι, ο Olaf, άμα δεν το ξέρετε, γιατί είναι τόσο σπασμένος, θα σας εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Διότι του βγάζεις Gold Ringer και δεν είναι μόνο αυτό, δεν παίζει μόνο αυτό ρόλο, παίζει ρόλο και το W, το οποίο το W λέει For X seconds, Olaf gains bonus attack speed, bonus lifesteal. Μπλα 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 μπλα. Κοίτα εδώ. Παίρνει increase healing from all sources. Ανάλογα με το health που του λείπει. Πλέον ο Malphite δεν έχει πάρα πολύ μάνα. Δηλαδή, το σου πω. Δηλαδή, όταν ο Olaf είναι στο 10%, όλα τα heals του δίνουν 45% extra. Οπότε το Gold Ringer, αν το πατήσει και πιάσει 5 άτομα, σε χυλάρει περίπου. Σε χυλάρει πάνω από τη μέση. Αν είσαι. Αν έχει ενεργοποιημένο W, είχε σε πάει full. Γι' αυτό είναι σπασμένο όλα. Γιατί είναι. Το W του συνδυάζεται υπερβολικά καλά με τον Gold Ringer. Είναι ιδέα γενικά. Θέλει νερβ βασικά αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λίγα μήνες από εκεί κερδίζουν σε μερικά σημεία μέχρι στιγμής η Zero Lux ό,τι αφορά τα πρώτα μήνες του παιχνιδιού για τα 400. Ωραία. Πάμε λίγο στο game 0-0 μέχρι στιγμής. Ο Delito έχει μια καλή διαφορά στο top. Πολύ ξύλο στο bot. Πρώτο Drake η Zero Lux, ok. Πιάνουν το πρώτο hook, μάλλον πεθαίνει ο Check Fighter εδώ. Ή και όχι. Check Fighter λέγεται. Ωραία, μαλάκα, ο άλλος έτσι σε μένα live. Ωραίο engage από Delito εδώ. Αχ, μπήκε μπροστά το minion, μαλάκα, full unlucky. Με τον Μπεγκανάρ, αλλά δεν σκότωσε τον. Ωραία το έχει πάει Delito, κακά τα ψέματα. Το έχει παίξει πολύ καλά το μάτσα. Βασικά ο Malphite, παίζει να το έχει κλείσει και ο Malphite. First blood από Zero Lock στο bot. Ω να σου γαμίσει ο Devil ο μπαμπάς τους. Τι είπε μες στη μάπα. Ο μπαμπάς τους, ωραίος ο Devil. Βασικά είναι αυτό που περίμενα ρε. Το Delito θα κάνει. Θα έχει full παθητικό ρόλο και στο bot θα παίζουν full ξύλο. Δηλαδή είναι το κλασικό. Ο Pepe στο mid, εντάξει, φαρμάρουν και δύο. Γενικά ο Gagai για tutorial δεν νομίζω ότι θα παίξουν ποτέ save. Δηλαδή θα είναι μονίμως full ξύλο το bot lane. Πραγματικά θα είναι full ξύλο. Δεν γίνεται να τον αφήνει. Και έτσι είναι. Ο πίσω τη περάκουνα ο Πέπε πάρα πολύ. Παντλ Σταρ θα περάσει για το Ignite στον Πέπε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να αποτελέσει τον Πέπε, ο οποίο και προφανώ θα κάνει και το Q για να πάρει τσίλ. Ναι, σκοτώ στον Πέπε. Έκανε και swap ωραίο. Μπράβο, αυτό σημαίνει ότι παίζουν και ωραία στρατηγικά το game. Ακόμα δεν έχει. Που λε, πολύ σωστά στο πλήμα των Voice τα μεταφράζουν σε κάποιο πρόβλημα. Διότι έχει. Ο Delito θα κάνει αυτό που έκανε μια ζωή. Ότι θα προσπαθεί να παίζει τέρμα safe. Έχει και Ragnarok άμα χρειάζεται. Δεν ξέρω. Εντάξει, άμα η στρατηγική της ομάδας στο πλάνο είναι αυτό, I guess it's fine.
Η CBI φαίνεται ότι δεν είναι λίγο κρύ στο θέμα στρατηγική. Το πάνε πολύ περίεργα. Φαίνεται ότι δεν έχουν πρακτισάρει και τα λοιπά. Φαίνεται πολύ. Ενώ οι Zero Lag έχουν αρκετές βάσεις γενικά. Είναι παλιοί παίκτες, ξέρω εγώ, ή πιο πολύ. Delete τον Gagai Tutorial βασικά είναι πολύ παλιό. Ο Devil και ο Pepe εντάξει είναι καλή παίκτη. Πολύ καλή. Χαίρομαι πάρα πολύ που λειτουργεί. Λένε δεν μπορούν κάποιο να σκοτώσει τον draft γιατί άσχη να περάσει. Καλά τα παίκτων CBI. Η CBI ίσως να έλεγα και ότι θα είναι. Εγώ ας πούμε θα του έβαζα 8 στο power rank του CBI. Από την πρώτη μέρα έτσι όπως τους βλέπω. Θεωρώ ότι είναι 8η στο power rank. Θεωρώ ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα η CBI. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι η πιο αδύναμη ομάδα. Όχι πρόβλημα και το κυνηγάει ο Devil. Γιατί τόσο hype για Zongo. Ξέρω εγώ. Αιδία όλα φρεμάνα. Πόσο ηλίθιο ήταν αυτό. Ναι, τέρμα χαζό είναι. Και από μια ζωή όλο κάνει πάρα πολύ damage, ξέρω. Το δρόμο να πάρει για αυτό το τυρολό, γιατί είχαν χαλάσει δίνουν το second break το δίνουν. Ο Ντελίτος θα το πρεσάρει. Γιατί είδε και το... Κοιτάξτε με το Spy, λέει, έχουν πιάσει τον Devil. Ανοίγεται ζένα και το Kerr's Call. Ο Check Finder είναι και το τώρα, ο οποίος με το φανό θα πάρει μαζί του και τον Devil, όπως και το Sneaky Lemon, ο οποίος θα πέσει από τον Gagai με την ulti του Gagai. Ακόμα να καλά το πάνε Zero Lag. Πολύ καλά το πάνε. Δεν μπορεί να γλιτώσει αυτή η ζωή, δεν έχει flash, αλλά μπορεί να πάρει τουλάχιστον ένα kill πίσω CBI. Το καταφέρνει με τον Check Finder. Ο Zongo τελώζω. Εντάξει, είναι λίγο χρυσερά, μάλλον. Με το δικό του Teleport εκεί έχει την ulti, τον Delete, έχει μπει μέσα δύο άτομα, αλλά κάνει λάθος. Καλό ulti εδώ από τον Τελίτο. Για να είναι λίγο. Για πάμε λίγο. Έχει κρύα δάχτυλα ο Τελίτο. Δεν ξέρω. Κανονικά όλα σε R δεν θα πρέπει να παίρνει Lantern. Είναι άπειρα τρώ αυτά που λες, bro. Είναι άπειρα τρώ, ισχύει. Και η Zero Lag πλέον είναι στα 4.000 gold μπροστά. Τα plates θα πέσουν όπου να είναι. Είναι άπειρα τέτοια. Και είναι πίσω ο Τσιπεράκος, έχει εκεί ένα κακό position. Ο Gagai θα πάει μιλή, έχει τα δικά του Shuriken, θα περάσει πάρα πολύ damage πάνω στο Τσιπεράκο. Ο Pepe θα ακολουθήσει με την ulti. Έσαι εν τέλει ο Σπίλε, όμως ο Zongo θα και ένα εξαιρετικό φάκελο. Σπίλε στο 15 λεπτό να έχει Kraken Slayer. Βασικά το βλέπω Stomp είναι, νόμιζα ότι. Το βλέπω για Stomp το game, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, είναι Zero Lag, είναι αρκετά ανεβασμένη η αλήθεια είναι. Φαίνονται πολλά υποσχόμενοι. Και καλό jungler έχουν, ξέρω εγώ. Ο Zongo τελώσω πολύ, πολύ, πολύ παγωμένος φαίνεται. Ο Sneaky Lemon επίσης, ξέρω, είναι λίγο... Okay, ο Pepe καλό farm έχει, ο Gagai και ο Torel παίζουν πολύ καλά. Ο Ντελί το κάνει τη δουλειά του, εντάξει. Ξέρω, φαίνονται δυνατοί, δηλαδή δεν πρέπει να υποτιμηθεί η Zero Lag. Είναι ένα καινούριο team, με παλιούς παίκτες βέβαια, ή τρεις από τους πέντε τουλάχιστον. Γιατί ο Ντέβιλ και ο Πέπε, εντάξει, φρέσκους θα τους έλεγα. Δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Οκ, μπλα μπλα μπλα. Νομίζω τελειώνει fast αυτό το game. Συχνά, ωραία, πάμε και στο τελευταίο που είναι και το πιο hyped match ήτανε, I guess. Thank you, Gavin.